Μαζί μας είναι απόψε ο διευθυντής της ΜΕΘ στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο, κύριος Κιούλπαλης, για να τα συζητήσουμε όλα αναλυτικά. Καλησπέρα σας, κύριε Κιούλπαλη. Καλησπέρα. Και σήμερα είναι και μία νύχτα όπου το Βενιζέλιο Νοσοκομείο στο νομό Ηρακλείου εφημερεύει. Ακούσαμε νωρίτερα από το ρεπορτάζ και την Στέλλα τη Μαθιουδάκη να λέει ότι μία ανάσα είναι για να ανοίξει και η τέταρτη κλινική COVID στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο. Θέλω όμως να ξεκινήσω, γιατί διάβασα με πολύ μεγάλη προσοχή το κείμενό σας, το οποίο από το πρωί κάνει το γύρο της χώρας. Κάνατε έναν παραλληλισμό της κατάστασης που επικρατεί στην Κρήτη με αυτή που βίωσαν οι κάτοικοι στο Πέργαμο, λέγοντας ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν ή μπορούν να γίνουν ακόμα πιο δύσκολα στην Κρήτη σε σχέση με την ιταλική αυτή περιφέρεια. Κοιτάξτε, τη σκέψη μου και η ανησυχία, και δεν είναι μόνο δική μου, είναι όλων των συναδέλφων που είναι στην πρώτη γραμμή, και βλέπουμε ότι μέσα στον Αύγουστο, ενώ τέλη Μαΐου είχαμε σχεδόν αδειάσει από περιστατικά τα νοσοκομεία και υπήρχαν σκέψεις να μειωθούν και οι κλίνες, είχαν κλείσει και κλινικές COVID, οι πτέρυγες COVID, ας πούμε, να το πούμε καλύτερα. Μέσα στον Αύγουστο, παρά τις υψηλές θερμοκρασίες, παρά το γεγονός ότι ο κόσμος είναι έξω και δεν συνοστίζεται σε εσωτερικούς χώρους, δηλαδή όπου φυσιολογικά η μεταδοτικότητα μιας επιδημίας πέφτει, έτσι, αφενός με να έχει τις υψηλές θερμοκρασίες, αφετέρου ο κόσμος είναι έξω. Και εάν σε αυτή την φάση τα νοσοκομεία έχουν γεμίσει, καταλαβαίνετε τι αγωνία και τι ανησυχία μας δημιουργεί για το τι θα συμβεί το φθινόπωρο. Πάντως αυτή τη στιγμή, κύριε Κιούλπαλη, έχουν ήδη ξεκινήσει οι μεταφορές ασθενών από το ένα νοσοκομείο της Κρήτης στο άλλο. Γνωρίζω ότι και το Βενιζέλιο, όπως και το Πανεπιστημιακό, αλλά και το νοσοκομείο των Χανίων, όσον αφορά τις μονάδες εντατικής θεραπείας, είναι οριακά. Είναι οριακά όλα τα νοσοκομεία. Δηλαδή είναι καλυμμένα, είτε όπως το δικό μας, το Πανεπιστημιακό και των Χανίων που λειτουργούν και κλίνες COVID. Στον Άγιο Νικόλαο, για παράδειγμα, έχουν κλείσει οι κλίνες COVID λόγω έλλειψης προσωπικού. Και εμείς έχουμε τεράστιο πρόβλημα ελλείψεων προσωπικού όλα τα νοσοκομεία. Ίσως μόνο το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο μπορεί να χαρακτηριστεί ότι έχει μια επάρκεια τουλάχιστον σε ιατρικό προσωπικό. Όλα τα άλλα νοσοκομεία έχουμε προβλήματα υποσταλέχωσης. Ταυτόχρονα έχουμε αυξήσει τις χωρητικότητες στις μονάδες εντατικής θεραπείας, παρά το γεγονός ότι είμαστε λιγότεροι γιατροί. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι επειδή η επιδημία κρατάει τόσο καιρό, υπάρχει και η φυσική κούραση, υπάρχει η εξάντληση, υπάρχει η πίεση από τα συνεχόμενα κρούσματα που έρχονται από πολίτες στα νοσοκομεία της Κρήτης, και αυτό το αντιλαμβανόμαστε καθημερινά. Και βλέπουμε τώρα ότι κορυφώνεται, παρά το γεγονός ότι πιστεύαμε ότι κάπως θα ηρεμήσουμε λίγο το καλοκαίρι και να προετοιμαστούμε για το φθινόπωρο, και ήδη τώρα είμαστε πάλι σε μια κορύφωση. Αυτό είναι κάτι που μας τρομάζει πάρα πολύ, γι' αυτό έγραψα έτσι και με μια αίσθηση υπερβολής, αλλά φοβάμαι ότι μπορεί να μην είναι υπερβολικό. Διότι αν αυτή η αύξηση των περιστατικών στα νοσοκομεία συνεχιστεί και αυξηθεί περαιτέρω με την έλευση του φθινοπόρου, καταλαβαίνετε ότι δεν θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα περιστατικά και θα πρέπει να νοσηλεύονται σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης. Πόσο κοντά είναι η Κρήτη στο ενδεχόμενο του φαινομένου της διαλογής ασθενών? Δηλαδή, ασθενείς που πρέπει να διασωληνωθούν είναι μιας μεγαλύτερης ηλικίας σε σχέση με νεότερους που πρέπει να διασωληνωθούν? Ήδη τώρα που έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να είναι σχεδόν 100% η πληρότητα των κλινών εντατικής θεραπείας για κορονοϊό, καταλαβαίνετε ότι είμαστε πολύ κοντά. Είστε πολύ κοντά στο να κάνετε διαλογή των ασθενών ανάλογα με τα ηλικιακά χαρακτηριστικά και τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν, να υποθέσω, χωρίς να είμαι γιατρός. Κοιτάξτε, πάντα στις εισαγωγές της μονάδας εντατικής θεραπείας
υπάρχουν κάποια κριτήρια. Δηλαδή, πάντα υπήρχε έλλειψη. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι πάντα είχαμε λιγότερες δυνατότητες από τη ζήτηση. Mm-hmm. Έτσι, ακόμα και πριν την επιδημία. Πάντα γινόταν. Μην το δαιμονοποιούμε. Το αντιλαμβάνομαι απόλυτα αυτό. Μέσα στο κείμενό σας αναφέρεστε στους πολίτες λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή, αν προχωρήσουμε τους εμβολιασμούς, θα μπορούσε να αλλάξει η εικόνα το προσεχές διάστημα. Πριν από 2 ημέρες, ο καθηγητής λοιμοξιολογίας και μέλος της Επιτροπής, ο κύριος Γκίκας, είπε ότι αυτό το τέταρτο κύμα είναι ένα τέταρτο κύμα ανεμβολίαστων. Αυτό αποτυπώνεται και από τις νοσηλίες στα νοσοκομεία, τα κριτικά και συγκεκριμένα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Βέβαια, η συντριπτική πλειοψηφία μας αυτή τη στιγμή, οι 6 ασθενείς, ας πούμε, στη μονάδα, είναι όλοι ανεμβολίαστοι. Και είναι και νεότερες ηλικίες, είναι από 40 μέχρι 70 ετών. Ενώ στα προηγούμενο διάστημα είχαμε πιο ηλικιωμένους. Κοιτάξτε, ο εμβολιασμός είναι ένα όπλο που μπορεί να μην είναι πανάκια, όπως γράφω. Δεν είναι πανάκια, δεν είναι δηλαδή ότι θα εξαλείψει mm-hmm. την επιδημία και είναι και ασφαλή και δεν υπάρχει κανένα κίνδυνος. Κανένα φάρμακο δεν υπάρχει χωρίς παρενέργειες, έτσι. Δεν υπάρχει νόμισμα χωρίς την πισόψη. Υπάρχουν όλα τα φαρμακευτικά σκευάσματα έχουν παρενέργειες. Είναι όμως ένα σημαντικό όπλο που, αν το χρησιμοποιήσουμε σωστά, ο κόσμος δηλαδή, οι διαβόλια υπάρχουν αυτή τη στιγμή, οι δυνατότητες ακόμα και να επικοινωνήσει, ας πούμε, με ένα εμβολιαστικό κέντρο και την άλλη μέρα να κάνει το εμβόλιο. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Και άρα θεωρείτε υπάρχει... θα μπορούσε να αλλάξει ο χάρτης αν τρέξουμε τους εμβολιασμούς περισσότερο το επόμενο διάστημα? Προφανώς. Οι εμβολιασμένοι, ακόμα και να μολυνθούν, το περνάνε ποιότερα. Μπορεί να μην χρειαστούν καν εισαγωγή στο νοσοκομείο, πόσο μάλλον διασωλήνωση και μονάδα εντατικής θεραπείας. Αυτό είναι το όπλο που υπάρχει αυτή τη στιγμή και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Είναι πραγματικά, δηλαδή, έχω κάνει έκκληση και από το Facebook, κάνω έκκληση και τώρα, οι πολίτες να μην ακούν θεωρίες συνωμοσίας. Τα εμβόλια τα έχουμε, δηλαδή εμβολιαζόμαστε από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, όλος ο κόσμος εμβολιάζεται και κάθε χρόνο με την γρήπη και τα παιδιά μας εμβολιάζουμε για τον κοκκίτη, την ηλαρά, τον τέτανο. Δηλαδή τώρα ξαφνικά θεωρούμε ότι τα εμβόλια είναι επικίνδυνα και δημιουργούν προβλήματα. Για όνομα του Θεού, ας εμβολιαστεί ο κόσμος και να ενισχυθεί και το σύστημα υγείας. Χρειάζεται, ξέρετε, οι κλίνες εντατικής θεραπείας δεν είναι μόνο τα μηχανήματα. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να είναι εξειδικευμένοι για να μπορέσουν να δώσουν τη σωστή θεραπεία στους ασθενείς. Αντιλαμβανόμαστε απόλυτα τι λέτε και νομίζω αυτό πρέπει να το δει με πολύ μεγάλη σοβαρότητα η πολιτεία. Κύριε Κιούλ, πάλι να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή δύναμη εύχομαι σε όλους τους εργαζόμενους, νοσηλευτές και γιατρούς στα νοσοκομεία της Κρήτης. Αντιλαμβανόμαστε ότι βιώνουν τη δυσκολότερη φάση της πανδημίας από την έναρξή της στην πατρίδα μας. Καλή σας νύχτα. Να είστε καλά, καλή νύχτα.